ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Κέρκυρας. Ναι στην επένδυση, αλλά με διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του λιμένα Λευκύμης. Εργατικό κέντρο. Κάλεσμα ευρείας συμμετοχής στην κινητοποίηση της 26ης Φεβρουαρίου. Καταγγελία του Μέρα 25. Έκοψαν πρόστιμο σε τραγουδιστή καλλιτέχνη του δρόμου γιατί δεν φορούσε μάσκα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΤ μαζί σας. Θα είμαστε μαζί για μια ώρα, καταγράφοντας αυτά τα οποία συνδέουν σήμερα την ειδησιογραφία σε τοπικό επίπεδο με πολλά θέματα και εγώ θα έλεγα και πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ένα από τα μεγάλα και κρίσιμα θέματα της επικαιρότητάς μας της ειδησιογραφίας είναι η εξέλιξη της πανδημίας. Δεν τελειώσαμε με τον κορονοϊό, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε μια σημερινή του ανακοίνωση. Ο ίδιος κρατάει μικρό καλάθι όσον αφορά την δυναμική των μεταλλάξεων. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Η επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Σούμια Σουαμινάθαν, δήλωσε σήμερα ότι ο κόσμος δεν έχει φτάσει ακόμη στο τέλος της πανδημίας της COVID-19, καθώς θα υπάρξουν και άλλες παραλλαγές του ιού. Έχουμε δει τον ιό να εξελίσσεται, να μεταλλάσσεται, άρα ξέρουμε ότι θα υπάρξουν περισσότερες παραλλαγές, περισσότερες ανησυχητικές παραλλαγές, άρα δεν είμαστε στο τέλος της πανδημίας, δήλωσε η Σουαμινάθαν σε δημοσιογράφους στη Νότια Αφρική, όπου επισκέπτεται μονάδες παραγωγής εμβολίων μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Καθώς πηγαίνουμε στο τρίτο έτος της πανδημίας, πολλοί από εμάς εξακολουθούμε να παλεύουμε με την ιδέα ότι δεν θα υπάρξει ένα γρήγορο και οριστικό τέλος σε αυτή την κατάσταση. Και μπορεί να ζούμε με τον ιό για αρκετό καιρό ακόμη, καθώς μεταβαίνουμε σε αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν ενδημική φάση. Αλλά το πώς θα είναι στην πραγματικότητα είναι κάτι που δεν έχει ξεκαθαριστεί. Μια σειρά από επιστήμονες αναλύουν το τι γνωρίζουμε για την ενδημικότητα, παρουσιάζοντας παράλληλα σκέψεις για το τι μπορεί να περιλαμβάνει το μέλλον της ανθρωπότητας με την COVID-19. Πρακτικά, πολλοί ειδικοί βλέπουν τώρα την COVID-19 να γίνεται ενδημικό, με έναν τρόπο παρόμοιο με την εποχική γρήπη, ανέφερε ο Δ. Bernard Cummins, ιατρικός διευθυντής για την πρόληψη λοιμόξεων. «Κάτι είναι ενδημικό όταν δεν θα διαταράσει την καθημερινή ζωή», είπε. «Μπορεί να υπάρχουν κάποιες χρονιές που τα πράγματα είναι πιο σοβαρά με τη γρήπη και κάποιες άλλες όχι. Δεν διαταράσσεται η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές, οι επιχειρήσεις ή οι άλλες συνήθειές μας στον ίδιο βαθμό που τις έχει επηρεάσει η COVID-19», πρόσθεσε ο Cummins. Κυρίες και κύριοι, η Δώρα Σπρέα είναι μαζί μου για να μας δώσει τα στοιχεία που σήμερα ανακοίνωσε ο ΔΥ. Καλησπέρα, Δώρα. Καλησπέρα. Να πάρουμε και έτσι μια εικόνα του τι εξελίσσεται στην Κέρκυρα και στην υπόλοιπη βορειοδυτική Ελλάδα. Ξεπεράσαμε, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, και πάλι τα 300 κρούσματα στην Κέρκυρα σήμερα. Φτάσαμε τα 307. Μάλιστα. Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, νοσηλεύονται αυτή την ώρα 27 ασθενείς στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων και ακόμη 3 στη ΜΕΘ COVID. Οριακές καταστάσεις, λίγο πολύ. Ναι, στα σχολεία τώρα έχουμε ναι μεν αρκετά κρούσματα, αλλά όχι όσα τις προηγούμενες ημέρες. 26 κρούσματα σε μαθητές και 4 κρούσματα σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, 33 κρούσματα σε μαθητές και ένα κρούσμα σε εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, η Ζάκυνθος έχει σήμερα 89 κρούσματα, όσα και χθες. Η Κεφαλονιά περίπου ίδια με χθες, 76. Λίγο ανέβηκε η Λευκάδα με 70. Στην Ήπειρο όμως θα δούμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς τα Γιάννενα για άλλη μια φορά έχουν πάρα πολλά κρούσματα, 357, και ακολουθούν πολύ κοντά η Πρέβεζα 99, Άρτα 98, Θέση Πρωτεία 88, πολύ κοντά μεταξύ τους. Και τώρα σε όλη την επικράτεια έχουμε 17.656 νέα κρούσματα. Οι θάνατοι είναι πάρα πολλοί και σήμερα, 92, και 512 οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται στις μονάδες. Οι δύσκολοι αριθμοί παραμένουν, ναι. Υπάρχει μια ευθύνουσα πορεία των διασωληνώσεων. Υπάρχει ο άλλος φοβερός και συγκλονιστικός δείχτης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δώρα. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο θέμα της πολιτικής ειδησιογραφίας, που είναι η συζήτηση που έγινε στην Βουλή σχετικά με το πόρισμα για εκείνη και την περίφημη λίστα Πέτσα και τις διακριτικές σχέσεις με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Περισσότερα και αναλυτικότερα και εδώ στο ρεπορτάζ. Σε συγκρουσιακό κλίμα, όπως άλλωστε αναμενόταν, ολοκληρώθηκε χθες και τυπικά η κοινοβουλευτική διαδικασία που άρχισε με τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης και τις δημοσκοπήσεις.
κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση με εκ διαμέτρου αντίθετα συμπεράσματα από τις εργασίες της εξεταστικής διασταύρωσαν τα ξύφη τους, ανανεώνοντας το ραντεβού της αντιπαράθεσης για τις επόμενες κοινοβουλευτικές μάχες που αναμένονται από σήμερα κιόλας με την έναρξη της συζήτησης και επεξεργασίας επί των νομοσχεδίων για τις αμυντικές δαπάνες και τον ΕΦΚΑ. Η διαδικασία που ακολούθησε η κυβέρνηση αποδείχθηκε και νόμιμη και διαφανής, είπε για την ουσία της συζητούμενης υπόθεσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, με την Εκατερίνη Παπακώστα Παλιούρα να συμπυκνώνει τη γαλάζια επιχειρηματολογία, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Απεδείχθη πέραν πάσης αμφιβολίας η μη ύπαρξη τόσο ποινικών όσο και πολιτικών ευθυνών προσώπων για τις υποκρίσιν υποθέσεις». Στον αντίποδα κινήθηκε η επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα να αφήνει να εννοηθεί ότι προσεχώς μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα ανοίξει εκ νέου την υπόθεση. Βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα από τη διαδικασία που είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης αυτής από τη Βουλή αργότερα και από τη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γενίκευσε την κριτική του προς την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα προχώρησε και σε υποσχέσεις οικονομικού περιεχομένου αν ηγηθεί κυβέρνησης μετά τις εκλογές. Ειδικότερα μίλησε μεταξύ άλλων για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, ρύθμιση και διαγραφή μέρους του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας, μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια, αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ. Ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται χωρίς μέτρο και χωρίς μέτρημα. Δείχνει ότι συνεχίζει ακατάβλητος στον δρόμο του λαϊκισμού και είναι έτοιμος να ξαναδιαλύσει τα δημόσια οικονομικά, αν ποτέ του δινόταν η ευκαιρία. Όπως ακριβώς έκανε το 2015, φορτώνοντας ένα τεράστιο αχρίαστο μνημόνιο στις τσέπες των Ελλήνων. Τελικά, προσπαθώντας να πλήξει την κυβέρνηση, χρεοκοπεί πολιτικά ο ίδιος. Σχολίασε από την πλευρά του ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Σημειώνεται ότι τόσο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγησαν στην κυβερνόσα πλειοψηφία καθεστωτικά χαρακτηριστικά. Με τον κύριο Τσιάρα πάντως μεταξύ άλλων να σχολιάζει ότι είναι υποκρισία να μιλάνε για καθεστωτική συμπεριφορά εκείνοι που κάνουν λόγο για έλεγχο των αρμών της εξουσίας. Από τον ΣΥΡΙΖΑ επιπροσθέτως επαναλήφθηκε και εχθές η επίκριση προς το Κινάλ ότι τηρεί ίσες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον κύριο Κατρίνη να απαντά: «Επιλογή μας είναι να τηρούμε μεγάλες και όχι ίσες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μας αποθεί ο διχαστικός σας λόγος». Για κοκορομαχία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και για παροδία με ευθύνη των δύο μεγάλων σήμερα κομμάτων μίλησε ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης. Κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε και απόψε το βράδυ τον Γιάννη Παργινό, είναι μαζί μας για να πάμε σε ένα σύντομο σχολιασμό αυτού του κεφαλαίου το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι έκλεισε. Η αντιπολίτευση λέει ότι δεν έκλεισε. Επί του πρακτέου όμως παραμένει το ηθικό περιεχόμενο, καλησπέρα Γιάννη, όλης αυτής της ιστορίας, διότι όλη αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο την Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά μια κοινωνία, χρήματα της οποίας διατέθηκαν και ο τρόπος που διατίθεται τα χρήματα την ώρα της φτώχειας, της συντριβής και της διάλυσης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και ανθρώπων είναι κάτι το οποίο αποτελεί στατικό στοιχείο μιας ποιότητας. Θα έλεγα ότι υπάρχει και κάποια άλλη πτυχή του όλου ζητήματος, η οποία είναι περισσότερο μη κόσμια, ναι, και εν πάση περιπτώσει περισσότερο προκλητική. Δηλαδή είναι μια κατευθυνόμενη ενημέρωση σε αυτή την κοινωνία που θέλει να ξέρει γιατί πληρώνει όχι μόνο τους φόρους, αλλά γιατί πληρώνει τόσα πολλά που χρωστάει. Γιάννη μου, αυτό χρόνια γίνεται και καμία κυβέρνηση. Είναι ο στόχος της κυβέρνησης, ναι, που θεωρείται περισσότερο, θα έλεγα. Τι? Περισσότερη, να επιδέχεται μεγαλύτερη και περισσότερη κριτική. Εγώ νομίζω ότι όλες οι κυβερνήσεις αυτό κάνουν. Όταν καθιστούν... όλες οι κυβερνήσεις αυτό κάνουν, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει πηγαίνουν κάποια φορά στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ποια έδρανα της αντιπολίτευσης, Γιάννη μου? Εδώ πέρασε η κυβέρνηση αριστεράς πια, πρόσεξε, η κυβέρνηση του πλουραλισμού του λόγου. Αυτό μας δίδαξαν ο Δρακόπουλος, ο Μακαρίτης, ο Κύρκος, μια σειρά από οι Παπαγιαννάκηδες, φωτεινές περιπτώσεις. Μου φίλε, και αυτή, μισό λεπτό Γιάννη μου, η κρατική τηλεόραση, αυτή τα ήταν. Τα 36,5% που πήρε, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι, στις εκλογές του 2015, οι κουμανταδόροι ήτανε, δεν ήταν όλοι, ναι, 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 αριστεροί, όχι, ήτανε πρώην Πασόκοι, οι οποίοι, ναι, πήγαν στην κάλπη του
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πίστευαν ότι εκεί το θα βρουν το καλύτερο έκανε... πρόγραμμα από εκείνο που τους υποσχόταν το τότε Πασόκ. Γιάννη μου, το κουμάντο το έκανε ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό δεν υπάρχει καμία εμβολία. Η κρατική τηλεόραση, η κρατική... Δεν θα συμφωνήσω, ναι, εντάξει. Διότι αν το κουμάντο το έκανε ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος τον έκανε? Να είσαι σίγουρος ότι η Ελλάδα δεν θα ήταν ακόμα εις τον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α, χειρότερα πράγματα δηλαδή. Όχι χειρότερα πράγματα, τι, γιατί όλα τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, ναι, ήταν υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Επομένως, γιατί διαμαρτυρόμαστε? Εγώ λέω, Γιάννη, ότι εδώ τώρα φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Ξέρουμε ότι 5 χρόνια περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιοφωνική σταθμή, δεν το άγγιξε καν. Κανόνες και όροι λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης, η δημοσιογραφική ιδιότητα, ποιος την έχει και ποιος διαχειρίζεται το δημόσιο βήμα, με την έννοια της συχνότητας, όχι της κρατικής τηλεόρασης. Κρατική τηλεόραση, ξέχασες εκείνες τις περίφημες εκπομπές με εκείνα τα αστέρια που ήταν και πολυδάπανες? Θέλω να πω ότι τώρα η λίστα Πέτσα οπωσδήποτε δεν αντέχει σε οποιαδήποτε ηθική διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν το συζητάμε αυτό. Επίσης, η ιστορία της εμπλοκής εταιριών, δημοσκοπήσεων, άλλων χρηματοδοτήσεων κτλ. Νομίζω ότι λίγο πολύ υπάρχει ένας καπνός στην ατμόσφαιρα. Αλλά όχι το, για καπνός, να πιστεί. Αλλά και πολύ πυκνός καπνός. Ναι, ναι, μαύρος καπνός. Αλλά για να πιστεί ο απλός πολίτης, πρέπει αυτός που δείχνει με το δάχτυλό του τώρα, όταν ήταν υπεύθυνος και αρμόδιος, να είχε υπόσταση, λόγο και ρόλο εντελώς διαφορετικό. Αγαπητέ μου φίλε, και αυτό λέω, να βρούμε ένα κόμμα πολιτικό από παρθενογένεση. Εγώ όμως ο φίλος δημοσιογράφος να το θυμίζω. Αυτό ήταν ιδανικό, πώς, σε μια ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα, ναι, όπου δεν θα υπερεύαινε τους 500 κατοίκους. Γιατί και η ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα μίλησε για συγκεκριμένο αριθμό πολιτών. Όταν μια κοινωνία, αγαπημένο μου Σπύρο, συνάδελφε καλέ, είναι τόσο πολύ μεγάλο, κατά ψέματα φέρει και τις δικές της ευθύνες όταν οργανώνεται σε κόμμα και δεν επιβάλλει τη δική της γνώμη, αλλά της επιβάλλουν τη γνώμη οι άρχοντες, οι προύχοντες, οι καθοδηγητάδες των συγκεκριμένων κομμάτων. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη μου. Ναι, πάνω σε αυτό πες το θέμα της λίστας Πέτσα αναπτύσσεται ένας συγκεκριμένος προγραμματικός λόγος. Αυτόν τον λόγο ποια κόμματα θα τον αντέξουν και θα τον συνδέσουν με τη δική τους πολιτική προοπτική διακυβέρνησης, εκεί είναι το θέμα της επιθετικής πολιτικής της αντιπολίτευσης, όπως και της αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, να διορθώσει τα κακώς κείμενα της δικής της πολιτικής. Μάλιστα. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε το θέμα στην καθημερινότητα της πόλης της Κέρκυρας, την υπόθεση του πάρκινγκ, της στάθμευσης, που είναι μεγάλο θέμα. Τα είπαμε και χθες το βράδυ εδώ σε αυτήν την εκπομπή με τον κύριο Νίκο Καλόγερο, τον αντιδήμαρχο του Δήμου Κρικυρέων. Θα τα πούμε και αργότερα στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Ο Νίκος Καλόγερος μίλησε στο ΣΤΑΡΤ και σε σχέση με την υπόθεση του Άλσου Γαρίτσας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Το επόμενο χρονικό διάστημα ολοκληρώνεται το project του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής, σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Καλόγερος, ενώ ήδη έχει διαμορφωθεί ο χώρος μπροστά από την είσοδο του σταθμού βιολογικού καθαρισμού με την απομάκρυνση του όγκου των απορριμμάτων που για χρόνια βρίσκονταν εκεί. Τις επόμενες μέρες καθαρίζουμε και το κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής, γίνονται οι επεμβάσεις στα χτίρια, επιδιορθώνονται και συντηρούνται τα αυτοκινητάκια. Και αν όλα πάνε καλά και COVID επιτρέποντος, θα το δώσουμε στη νεολαία μας, έτσι ώστε να ξεκινήσει η εκπαίδευσή τους για τη συμπεριφορά μας και τη λειτουργία μας όσον αφορά το κομμάτι της οδικής συμπεριφοράς. Ό,τι και να κάνουμε εμείς που είμαστε μεγάλοι, αν εκπαιδεύσουμε τα νέα παιδιά, αυτά με τη σειρά τους θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Το μυστικό είναι η εκπαίδευση, εκπαίδευση, εκπαίδευση. Ο κύριος Καλόγερος αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στάθμευσης, προκειμένου να περιοριστεί ένα σοβαρό χρόνιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Θα κατευθύνουμε σε 3 σημεία, δηλαδή στο χώρο του εμπορικού κέντρου, στο χώρο του λυρικού θεάτρου, στο χώρο και σε συνεργασία
και με τα ιδιωτικά πάρκινγκ που ήδη δραστηριοποιούνται και λειτουργούν στην πόλη μας, πολύ κοντά στο ιστορικό κέντρο. Θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε την κοινωνία για όλες αυτές τις θέσεις για να μπορέσουν να αφήνουν τα οχήματά τους. Όμως, χωρίς συνεργασία, χωρίς θέληση, όσα κολονάκια να βάλει η Δημοτική Αρχή, όση αστυνόμευση και να κάνει, όσες θέσεις στάθμευσης να κάνει περιφερειακές, αν ο συνδημότης μας αποφασίσει να φτάσει το αυτοκίνητο μέχρι την παλιά πόλη μέσα στο ιστορικό κέντρο, εμείς δεν μπορούμε να το νικήσουμε αυτό, δεν έχουμε δημοτική αστυνομία και η τροχιά δεν μπορεί να είναι συνέχεια παντού. Άρα πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε, εφόσον ανακοινωθεί αυτός ο σχεδιασμός, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε για το καλύτερο της πόλης μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στον χώρο τουρισμού επιστημισμού και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι το εργατικό κέντρο της Κέρκυρας πιο σωστά έχει σταθεί με μία ανακοίνωσή του καταγγελτικά απέναντι στην υπόθεση εκείνου του νοσοκομείου με το ότι θα πρέπει δύο εργαζόμενοι οι οποίοι καθάριζαν ένα μηχάνημα να πληρώσουν τη ζημιά που έγινε σε αυτό το μηχάνημα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ και εδώ. Στις 26 του Φλεβάρη τα συνδικάτα διοργανώνουν νέα κινητοποίηση, ένα συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για τις ανατιμήσεις για την αναποτελεσματική και ανεύθυνη αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως υποστηρίζουν οι διοργανωτές, πολιτικές δηλαδή που πλήττουν τα λαϊκά εισοδήματα. Η προετοιμασία της κινητοποίησης έχει ήδη ξεκινήσει και στην Κέρκυρα, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Εργατοπαλληλικού Κέντρου, Σταμάτης Πελάης, ο οποίος απίφθινε κάλεσμα ευρείας συμμετοχής, καλώντας σε σύσκεψη την προσεχή Τρίτη στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Η κινητοποίηση αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει κινητοποίηση και υπόθεση μόνο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Θεωρούμε ότι τα λαϊκά στρώματα, τα στρώματα εκείνα τα λαϊκά τα οποία στενάζουν από αυτού του είδους τις πολιτικές, αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη, πρέπει να οργανωθούν, να συσπηρωθούν, να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στο συλλαλητήριο. Για το λόγο αυτό, το Εργατικό Κέντρο παίρνει την πρωτοβουλία και την Τρίτη το απόγευμα στις 6 ώρα εδώ στο Εργατικό Κέντρο καλεί τους εκπροσώπους των αγροτών, τους εκπροσώπους των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, του Εμπορικού Συλλόγου και τους εκπροσώπους των δημοσίων υπαλλήλων σε σύσκεψη προκειμένου να δούμε όλοι μαζί το πώς μπορεί να γίνει ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο στο οποίο θα εκφραστεί η απέτηση του κερκυραϊκού λαού για διασφάλιση εισοδήματος στα λαϊκά στρώματα, για χτύπημα της ακρίβειας, για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Συνεχίζουμε τον αγώνα αυτό και ήδη από σήμερα έχουν ξεκινήσει περιοδίες στους χώρους δουλειάς και στην Κερκυραϊκή Ύπαιθρο προκειμένου να είναι πετυχημένη η κινητοποίηση αυτή. Παράλληλα καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, είτε του ιδιωτικού, είτε του δημόσιου τομέα, είτε όποιες άλλες λαϊκές συλλογικότητες να προχωρήσουν άμεσα σε συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων ή και γενικών συνελεύσεων και να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στο μεγάλο συλλαλητήριο της 26 του Φλεβάρη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο σε τοπικό επίπεδο έχει τη διάστασή του, έχει τη διάστασή του φυσικά σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι η ιστορία, η πολύ σοβαρή ιστορία του τιμάριθμου, της ακρίβειας. Αυτού του μεγάλου θέματος που ενώνει τη μάζα, τους πολλούς, τους βιοπαλαιστές καθημερινότητας, αυτό το θέμα το οποίο κακά τα ψέματα έχει απρόσμενες διαστάσεις ή παίρνει απρόσμενες διαστάσεις και για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία φαίνεται να υπόσχεται ότι θα πάρει κάποια στιγμή κάποια μέτρα. Κινηθήκαμε στους δρόμους πόλης Κέρκυρας. Ρωτήσαμε απλούς καθημερινούς πολίτες για την έννοια της ακρίβειας. Επίσης, προσεγγίσαμε και το θέμα της τιμής των υγρών καυσίμων. Όλο ένα και δυσχεραίνει η κατάσταση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς το ράλι της ακρίβειας δεν φαίνεται να σταματά. Σε ένα μόνιμο ηλεκτροσόκ για τα νοικοκυριά, εξελίσσεται το θέμα της ακρίβειας, καθώς οι καταναλωτές βλέπουν κυριολεκτικά τα πάντα να αυξάνονται με τον οικονομικό προϋπολογισμό
να ματώνει όλο ένα και περισσότερο. Έχετε παρατηρήσει ακρίβεια στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης και στα καύσιμα? Βέβαια. Μεγάλη, μικρή? Τώρα τι να σας πω, ξέρω γιατί δεν ψωνίζω εγώ, ψωνίζει τα παιδιά, καμιά φορά στάνω και την κοπέλα, τέλος πάντων, και δεν ψωνίζω εγώ, αλλά βλέπω τη διαφορά στους λογαριασμούς. Υπάρχει, πάμε προς το πολύ. Πάμε προς το πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ δεν είναι ακόμη, αλλά πάμε, δεν τα βγάλουν οι συνταξιούχοι, ειδικά. Τους έχουν παρατήσει τους αξιούχους. Τέλος πάντων, να είναι καλά οι άνθρωποι. Πώς πιστεύετε ότι το κράτος θα πρέπει να βοηθήσει περαιτέρω τον Έλληνα πολίτη? Πώς, για πες μου, πώς? Με το να πράττεις σωστά, έχει βάθος η υπόθεση. Δεν είναι θα κάνω εγώ ένα παραπώ, θα έρθει από το πρωινό μου εδώ και να μου αυξήσει κάτι. Αλλά αυτά είναι βαθιά. Από την αρχή, από τα αρχαία, με τα μνημόνια. Τα μνημόνια λέτε που φύγανε από τη μέση, ακόμα βόσκουνε. Ήρθε το ρεύμα στα ύψη. Διπλάσια από, από άλλες φορές. Καύσιμα ήδη πρώτης ανάγκης? Όχι, δεν έχουμε τέτοια καύσιμα. Καύσιμα, τι εννοείται, βενζίνη? Δεν ξέρω, ο άντρας μου ασχολείται με αυτό, αλλά από ό,τι ακούω, ναι, έχει αυξηθεί και αυτό. Πιστεύετε ότι το κράτος θα πρέπει να κάνει κάτι να βοηθήσει περαιτέρω τους πολίτες? Το κράτος, προπαντός του, τη κυβέρνηση τα έχει κάνει, να μην πω. Μπακάλικο έχω και τα ξέρω καλά. Όλα έχουν πάρει πάνω. Πόσο πάνω δηλαδή? 10, 20, 30 λεπτά, 40 ανάλογα το είδος, έτσι. Φρούτα και τέτοια, οπωσδήποτε είναι ακριβά στην κατανάλωση. Ως επιχειρηματίας, έχετε παρατηρήσει στο τιμολόγιο της ΔΕΗ αύξηση? Αύξηση από τη ΔΕΗ έχουμε συνέχεια. Ούτε ξέρουμε τι μας γίνεται. Εδώ δεν γράφουν ούτε τον αριθμό, πώς το λένε, τον αριθμό παροχής δεν τον γράφουν, έτσι. Ψάχνεις να βρεις έναν αριθμό παροχής που γράφει το τιμολόγιο και στο ρολόι δεν τον βλέπεις. Τον ξέρουν μόνο αυτοί. Έτσι, οπότε είναι λίγο αμφισβητούμενη υπόθεση, έτσι. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει κάτι περαιτέρω ώστε να βοηθήσει τους πολίτες αλλά και τους επιχειρηματίες? Κοίταξε να δεις, ό,τι γίνεται σε αυτό το τομέα αφορά όλους. Περισσότερο όμως αφορά, ενδιαφέρει πάρα πολύ την κατώτερη τάξη, ας πούμε. Αυτοί που είναι του μεροκάματου, αυτοί που είναι αγρότες, όλοι αυτοί έχουν μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Εγώ παρατηρώ στην επιχείρηση που έχουμε εμείς, ένα μπακαλικάκι δηλαδή στο χωριό, έχει πέσει να πούμε η κίνηση γύρω στο 30% κάτω. Δεν βγαίνει άνθρωπος έξω, δεν μπορεί να πάει πουθενά δηλαδή, καταλαβαίνεις. Και φυσικά, είναι φυσιολογικό όμως. Δεν είναι κάτι το. Εφόσον δεν έχουμε ούτε βενζίνα στην Ελλάδα, ούτε φυσικό αέριο, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, τι θέλει να είναι? Το αγοράζουμε από αλλού. Άρα θα είναι φυσιολογικό η αύξηση. Όσο θέλει, ιδιωτικά είναι παιδιά, δεν είναι κρατικά. Μακάρι να ήταν κρατικά και να κάναμε τη δουλειά μας. Είναι ιδιωτικά. Και μάλλον θα πάει και λίγο πιο πάνω. Γιατί? Έτσι είναι η ζωή. Όποιος αντέξει. Να μείνουμε και λίγοι σε αυτό το νησί. Γιατί γίνανε πάρα πολύ ρε παιδιά. Πάρα πολύ. Και δεν έχει για όλους αυτό. Αν είχε για όλους, θα είχαμε και όλοι αυτοκίνητο. Με τη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου να είναι υπερτριπλάσια σε σχέση με πέρυσι τον Φεβρουάριο στα 81 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και την τιμή του πετρελαίου να έχει ξεπεράσει τα 90 δολάρια το βαρέλι, τα νοικοκυριά είναι εκτεθειμένα σε μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις. Μια τετραμελής οικογένεια, μόνο για τις βασικές ανάγκες θέρμανσης, ηλεκτροδότησης και σύντησης, δαπανά σήμερα κατελάχιστον 800 ευρώ το μήνα, με το 35% του ποσού αυτού να πηγαίνει για καύσιμα, το 40% σε τρόφιμα και το υπολοιπόμενο 25% σε έξοδα θέρμανσης. Πράγμα που δυσκολεύει την καθημερινότητα του πολίτη και δυστυχώς δεν ξέρουμε πού θα σταματήσουν. Βλέπουμε ότι το τελευταίο 20ήμερο οι αυξήσεις είναι κυριολεκτικά καθημερινές, τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και στα υπόλοιπα καύσιμα. Παρατηρούμε ότι η αμόλυβδη κοντεύει να φτάσει στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αγγίξει και ξεπερνάει το 1,30. Επίδομα ακριβίας τους ευάλωτους βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση για να βάλει φρένο στις ανατιμήσεις σε τρόφιμα και βενζίνη, αφού φαίνεται πως απομακρύνεται η σκέψη για μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Την ίδια ώρα, σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολύτεκνες οικογένειες που αναγκάζονται να προχωρήσουν σε περικοπές για να επιβιώσουν. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει σε κυβερνητικό επίπεδο να κοιτάξουν είναι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μια και τα δημοσιοοικονομικά μας είναι καλύτερα. Και αυτό που φωνάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουμε ένα ειδικό φόρο κατανάλωσης ο οποίος έχει ΦΠΑ.
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι φόροι στα καύσιμα πάνω το 50%, αν αφαιρέσουμε το ΦΠΑ αυτού του 50%, καταλαβαίνετε ότι τα καύσιμα θα ήταν αρκετά πιο φθηνά. Από εκεί πέρα θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα μπορέσουν να μειωθούν. Σας έχω πει, κυρίες και κύριοι, ότι στη ροή του δελτίου θα έχουμε τον κύριο Μάριο Μαγιολαδίτη. Είναι δημοτικός σύμβουλος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, είναι εκπαιδευτικός ο κύριος Μαγιολαδίτης, είναι μαθηματικός ο κύριος Μαγιολαδίτης και είναι και υπεύθυνος στο παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας στην Κέρκυρα. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν σοβαρό άνθρωπο και ένα λαμπρό επιστήμονα, ο οποίος στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας έχει καρφιτσώσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος του ήρθε και σε ένα μέσο νοικοκυριό, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος αποτυπώνει αυτό το ράλι των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, συντριπτικό φυσικά για τον βιοπαλαιστή της καθημερινότητας. Είναι μαζί μας, μέσω Skype. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μαγιολαδίτη. Γεια σας, καλησπέρα. Μακάρι να βρισκόμασταν για κάτι πιο ευχάριστο, αλλά ναι, αυτή είναι. Όχι, ήταν πολύ ενδιαφέρον και εγώ θα έλεγα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν επώνυμα στελέχη της τοπικής κοινωνίας βγαίνουν. Όχι γενικά και αόριστα να αφορήσουν και να καταγγείλουν, αλλά με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία να καταδείξουν κάτι το οποίο εμείς οι δημοσιογράφοι το συζητάμε, το καταγράφουμε, αλλά ταυτόχρονα με αυτά τα στοιχεία τα οποία δώσατε αποκαλύπτει την αλήθεια της καταγγελίας. Δηλαδή ότι έχουμε τρελές αυξήσεις. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Ακριβώς και διαψεύδεται αυτά που κυκλοφορούσε ως κρέκα στην αρχή της ενεργειακής κρίσης, ότι οι αυξήσεις θα είναι το λίγο ευρώ. Δηλαδή θυμάμαι κάτι, διάβαζα κάτι άρθρο το Νοέμβρη, ότι οι αυξήσεις θα είναι 3 με 4 ευρώ και δεν ανησυχούσα καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Με πέραν τηλέφωνο από διάφορες εταιρείες να αλλάξω πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος και έλεγα τώρα για να γλιτώσουμε 3, 4 και 5 ευρώ θα κάτσουμε να κάνουμε ολόκληρη ιστορία και τελικά αποδεικνύεται ότι μιλάμε για διπλασιασμό και τριπλασιασμό των τιμών αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να το δούμε με παραδείγματα αυτό το οποίο εσείς βιώσατε και με συγκεκριμένα νούμερα. Δεν ξέρω. Διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν έτσι οι τηλεθεατές να καταλάβουν γιατί ακριβώς μιλάμε. Εγώ έβγαλα στο Facebook και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το δικό μου το λογαριασμό. Όμως θέλετε να σας κάνω και διαμοιρασμό, δεν έχω θέμα. Απλώς σας πω τα στοιχεία. Εγώ τέτοια περίοδο πέρυσι, γιατί έκανα σύγκριση με το περσινό, επειδή πράγματι είμαστε στην παλιά πόλη και μαζεύει πολύ κρύο, μας έρχονταν λογαριασμός περίπου 300 ευρώ. 250 ευρώ είχε έρθει πέρυσι. Φέτος ο λογαριασμός ξεπέρασε τα 1200 ευρώ. 1300 ευρώ και επειδή έχω το πληρώνω. Μιλάμε για λογαριασμό διμήνου, έτσι. Καθαριστικό τετραμήνου. Καθαριστικό, μάλιστα. Ωστόσο, επειδή εγώ το πληρώνω και από πριν, πάντα τα πληρώνω μέσω τραπέζης για να μην έχω και κανένα χρέος προς τις δημόσιες υπηρεσίες, μου ήρθε να πληρώσω 1060 ευρώ, 1067 ευρώ. Με έναν λογαριασμό ο οποίος σας έρχονταν συνήθως πόσο? Στα 250 μέτρα. Δηλαδή μιλάμε για μια όχι απλά αύξηση, μιλάμε για μια τρελή αύξηση. Μιλάμε για ένα τριπλασιασμό συντριπτικό. Και πείτε ότι εσείς είστε εκπαιδευτικός, έχετε ένα σταθερό μισθό. Αυτός ο βιοπαλαιστής καθημερινότητας. Αυτά είναι πάνω από το μισθό μου, έτσι. Ναι, συμφωνώ. Ο μισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού που είμαι, επειδή είμαι νεοδιόριστος, είναι πολύ λιγότερο. Είναι κοντά στα 750 ευρώ ο μισθός μας αυτή τη στιγμή στο πρώτο έτος διορισμού. Πάντως το καλό στην ιστορία αυτή είναι ότι η ΔΕΗ έχει ευήκονους και σου λέει θα το πληρώσεις με δόσεις. Δηλαδή σε κάνει ξαφνικά από ελεύθερο άνθρωπο, υποτελείς ένα σύστημα της οφειλής. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι. Μάλιστα, αν το κάνεις αυτό, θα χάσεις την έκπτωση συνέπειας. Δηλαδή, αυτά τα 250 ευρώ που είπα στην αρχή, που έχω έκπτωση συνέπειας, επειδή τα πληρώνω όλα μαζί, μάλιστα, θα τα χάσω. Μόλις, αν μπω σε ρύθμιση να πληρώσω σε δόσεις, θα πρέπει να πληρώσω όχι τα 1100 ευρώ, τα 1300 ευρώ. Αυτή είναι η άλλη ιστορία. Είναι συγκλονιστικό, Είναι επίσης, συγκλονιστικό. Αν δούμε το λογαριασμό μου και φαντάζομαι τον έχετε δει κι εσείς στα κοινωνικά δίκτυα. Είμαι πεσμένος σε κατανάλωση, δηλαδή αυτό που λέει ο Σκρέκα σε σχέση με πέρυσι, εγώ ασχολήθηκα ατομικά και έχω κάνει και αλλαγές και στις λάμπες, έχω ενεργειακές λάμπες στα πιο πολλά δωμάτια και έχω πεσμένη χρέωση. Αυτό που αυξήθηκε κατακόρυφα είναι η ρήτρα αναψαρμογής. Ωραία. Να σταθούμε λοιπόν στη ρήτρα. Είδα στα δίκτυα λοιπόν που ανεβάσατε το λογαριασμό σας, εμείς για λόγους ευνόητους δεν τον ανεβάσαμε. Εσείς έχετε την ευθύνη της ανάρτησης, διότι υπάρχουν και μερικά προσωπικά στοιχεία και να σας κρύβω ότι δεν θα. Έχω βάλει λοιπόν, αυτά τα στοιχεία που αφορούν το δημόσιο. Εκεί λοιπόν στο λογαριασμό σας υπάρχει
μια εξειδίκευση των ποσών που τελικά συνθέτουν το σύνολο του λογαριασμού. Υπάρχει μια μικρή, είναι η τελευταία μάλιστα αν θυμάμαι καλά, μια μικρή αναφορά. Ρήτρα αναπροσαρμογής. Και στο δικό σας λογαριασμό η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι πάνω από 700 ευρώ, 700 τόσο. 718 ευρώ, 718. Από τα 1000 ευρώ δηλαδή είναι το 70% του ποσού αφορά τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τι είναι αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής? Μου λέγατε στην επικοινωνία ότι έχετε μιλήσει με τη ΔΕΗ και προσπαθήσατε, και χαίρομαι γι' αυτό, διότι με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δείχνει ότι είναι πολίτης, πει κεφαλαίο, ψάχνει, διεκδικεί, αναζητά, προσπαθεί να καταλάβει τι πέραν από το επικοινωνιακό σόου των πολιτικών υπάρχει στην πραγματικότητα και τον αφορά. Τι σημαίνει η ρήτρα αναπροσαρμογής? Είναι αυτό το κόστος που βάλανε τώρα λόγω της ενεργειακής κρίσης, που υπάρχει προσάυξηση στην τιμή της κιλοβατόρας. Το εντυπωσιακό, για να καταλάβετε από χτες που βλέπω τα βίντεο και διαβάζω, αυτό το κόστος αφορά και τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Είδα για παράδειγμα υπηρεσία νερού, μια αντίστοιχη της ΔΕΙΑΚ στοιχείο, η οποία καταγγέλει ότι τους έχουν αυξηθεί τα δικά τους κόστη πάνω από 5.000 ευρώ ετησίως λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής, και ήδη σκέφτονται να μετακυλήσουν το κόστος και αυτό δηλαδή στον πολίτη. Γιατί δεν θα μπορούν ακόμα και οι δημόσιες υπηρεσίες να ανταποκριθούν σε αυτά τα κόστη. Και έχει πέσει και τελείως έξω ακριβώς η προβλέψη του ΣΚΡΑΚΑ, ότι αυτές του ΣΚΡΑΚΑ, οι οποίες του Υπουργού Ενεργειακής Πολιτικής, ότι αυτό το κόστος θα είναι πολύ μικρό. Υπήρχε έκπτωση στο λογαριασμό σας? Έκπτωση το συγκεκριμένο. Στο δικό σας λογαριασμό είχατε κάποια έκπτωση? Δηλαδή αναφέρει η ΔΕΗ στο ποσό που χρεώνεται και στην έκπτωση που πιθανόν να δικαιούστε? Υπάρχει η έκπτωση ενέργειας που είναι στο λογαριασμό μου, που είναι τα περίπου 120 ευρώ η έκπτωση ενέργειας. Αλλά αυτό είναι όλο. Δηλαδή... 120 ευρώ είναι η έκπτωση, αλλά είναι 718 η ρήτρα αναπροσαρμογής. Χωρίς την έκπτωση ενέργειας, ναι. Ναι. Κάτι το οποίο τελικά τον τεινάζει στο 1000, πόσο είπατε, 1100. 1060 τόσο ευρώ, ναι. 1060 τόσο ευρώ. Ωραία. Ναι. Μιλήσατε με τη ΔΕΗ. Μου είπατε, μιλήσατε με τη ΔΕΗ. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν είναι θέμα δικό τους. Είναι καθαρά η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και όσοι δηλαδή, φίλοι μου που ρώτησα, που έχουν πάει σε ιδιωτικές αντίστοιχες και άλλες, γιατί ουσιαστικά και ούτε και δεν είναι πλήρως κρατική, θα το βρούμε μπροστά τους σύντομα. Δεν είναι, το θέμα είναι ότι χρειάζεται κρατική παρέμβαση ξεκάθαρα. Τα μέτρα που έχει προτείνει ο ΣΚΡΑΚΑΣ είναι ουσιαστικά ημίμετρα. Τώρα θα δώσουν κάποια επιδότηση σε αντικατάσταση οικιακών συσκευών, που τελικά δεν θα έχει κάποιο σοβαρό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, ήδη βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις, ότι αυτό δεν θα είναι σημαντικό. Σκεφτείτε ότι εγώ μένω στην παλιά πόλη, κύριε Ζηνιάτη, που οι πιο πολλοί κάτοικοι παλιές πόλεις δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις ενεργειακές αντικαταστάσεις που λένε. Εμείς εξαιρούμαστε ακόμα και από το εξοικονομώ κατοίκον, ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε ενεργειακά παράθυρα, ούτε να κάνουμε τις αλλαγές που θα θέλανε αυτοί. Δηλαδή, ένα μεγάλο κόστος και το κρύο το πληρώνουμε πάρα πολύ στα σπίτια που ζούμε. Και το κρύο και τη ζέστη, Ακριβώς, και την αντίστοιχη ζέστη για την κατάλληλη εποχή. Επομένως, αυτά τα μέτρα που λένε με απλά αντικατάσταση συσκευών δεν θα είναι ημίμετρα τα οποία θα πέσουν στο κενό. Και έχουν πέσει και τελείως έξω και στις προβλέψεις τους για το πόσο αυτό το κόστος δουλεύει και αυξάνεται. Μα μέρα με τη μέρα, με το ψυχοπολεμικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι τιμές στα υγρά καύσιμα, γενικότερα στο αργό πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, αλλά και σε όλα τα άλλα τα οποία συνθέτουν την έννοια ενέργεια, έχουν ανέβει προς τα πάνω. Διότι αρχές φθινοπόρου, δύο αρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, στις ερωτήσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι η εκτίμηση είναι πως από το μήνα Ιανουάριο και μετά θα εξορθολογιστεί η τιμή, οι τιμές γενικότερα, είτε είναι στα καταναλωτικά προϊόντα, είτε είναι στην ενέργεια. Φεύ αυτό, δεν ισχύει. Και επιπλέον, αγαπητέ κύριε Μαγιολαδίτη, έχουμε μια περαιτέρω αύξηση των τιμών, είτε στα υγρά καύσιμα, είτε και στα βασικά ίδια τροφής, όπου όλα αυτά μαζί είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Ακριβώς, μιλάμε για άλλη μια χρεοκοπία της κυβερνητικής πολιτικής και σε αυτό το επίπεδο και στο επίπεδο της καθημερινότητας για ακόμα μια φορά. Σκεφτείτε πριν ότι... όμως τη χρεοκοπία της κυβερνητικής πολιτικής έχει χρεοκοπήσει το μέσο νοικοκυριό, δηλαδή ο βιοπαλαιστής καθημερινότητας έχει απόλυτα εξαντληθεί. Αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πια σε απόγνωση. Δεν ξέρει τι να κάνει. Και ίσως από ελεύθερος, με την έννοια του να μην οφείλει πουθενά, ξαφνικά γίνεται υποτελής,
με την έννοια των οφειλών, είτε προς τα αλφα ταμεία, είτε προς την τράπεζα, είτε προς εδώ, είτε προς εκεί. Δηλαδή ένα μείγμα εκρηκτικό. Ακριβώς. Και δεν ξέρουμε και με τι προοπτική. Γιατί άλλη μια φορά η κυβέρνηση ουσιαστικά ολιγορεί τελείως να κάνει κρατική παρέμβαση, να παρεύει σε αυτά τα πράγματα. Με αποτέλεσμα, αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα θα είναι μια καταστροφή σε αυτό το επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας, που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε μια καταγγελία η οποία έγινε σήμερα από τους εκπροσώπους του κόμματος Μέρα 25. Πρόκειται για ένα πρόστιμο σε έναν λαϊκό οργανοπαίχτη και με αφετηρία αυτό οι άνθρωποι του Μέρα 25 έκαναν μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Έντονα αντέδρασε το Μέρα 25 στο περιστατικό που συνέβη την Τετάρτη, όταν ο καλλιτέχνης δρόμου Χρήστος Κουρής, ενώ τραγουδούσε στην πλατεία της Ανουντσιάτα, δέχτηκε πρόστιμο 300 ευρώ από αστυνομικούς επειδή δεν φορούσε μάσκα κατά του κορονοϊού. Το έκοψαν 300 ευρώ πρόστιμο γιατί απλά τραγουδούσε ένας τραγουδιστής χωρίς μάσκα. Απίστευτο. Στις διαμαρτυρίες ενός συμπολίτη μας, ο οποίος φορούσε μάσκα, ότι δεν είναι μόνο ο Τάκης που δεν φοράει μάσκα, όλος ο κόσμος εκεί γύρω γύρω δεν φορούσε και προς Θεού δεν εννοούσε ο άνθρωπος ότι κόψτε κλίσεις και σε αυτούς, αλίμονο, αλλά πώς ρε παιδιά, μόνο έναν άνθρωπο που τραγουδάει, που δεν μπορεί να τραγουδήσει φορώντας μάσκα, του κόβεται κλίση. Δεν του έδωσαν καμία σημασία προφανώς οι αστυνομικοί. Και μετά από λίγο για τον αρχιεγκληματία Τάκη ήρθε και τρίτη και μία μοτοσυκλέτα, δηλαδή τρεις αστυνομικοί. Με μία σημείωση όμως, ότι ο αστυνομικός στη μοτοσυκλέτα δεν φορούσε μάσκα. Στην παρατήρηση πάλι του συμπολίτη μας, γιατί δεν γράφουν και τον συναδελφό τους, απλά σηκώθηκαν και έφυγαν. Το Μέρα 25 επισκέφτηκε χτες τον αναπληρωτή διευθυντή αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας και του έθεσε το θέμα, γιατί το θεωρούμε άκρως πολιτικό. Δεν είναι θέμα το πρόστιμο που καταλογίστηκε στο μουσικό του δρόμου. Το θέμα για μας είναι ότι καταρχήν δεν πρέπει να υπάρχει πρόστιμο, πρέπει να όλα τα πρόστιμα να έρθουν. Αλλά δεν μπορούν οι ίδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι πάνε να εφαρμόσουν τον νόμο, να παραβιάζουν τον νόμο. Είναι σαφές. Συμφωνούμε με τον αστυνομικό διευθυντή ότι έχουν οδηγίες, πρέπει να τις εφαρμόσουν. Καμία αντίρρηση μέχρι σε ένα σημείο. Πολύ ωραία. Αλλά γιατί δεν τις εφαρμόζουν στον εαυτό τους? Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα της αυθαιρεσίας, αν θέλετε, της αστυνομίας. Και για να το πάμε λίγο πιο πέρα, επί της ουσίας τι γίνεται? Εδώ εφαρμόζεται η τρομοκρατία σε όλα τα επίπεδά της. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν καταδικάζουμε την πράξη αυτή και δεν μας απασχολεί τόσο το πρόστιμο του Τάκη 400 ευρώ. Τα 400 ευρώ είτε από τον Τάκη είτε από όλους εμάς, τους φίλους του, θα βρεθούν. Είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να παλέψουμε όλοι να σταματήσει η εργαλειοποίηση αυτή τη στιγμή που γίνεται της πανδημίας, για να περάσει η κυβέρνηση, να τρομοκρατεί το λαό και να περάσει ό,τι πιστεύει ότι πρέπει να περάσει στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης συμφερόντων των λίγων και όχι των πολλών. Επίσης, το μέλος της πολιτικής γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του Μέρα 25, Ευαγγελία Αλεξάκη, απίφθινε κάλεσμα συμμετοχής στην αυριανή κινητοποίηση μπροστά από το εργατικό κέντρο ενάντια στις ανατιμήσεις. Το Μέρα 25 αύριο, το πρωί στις 11 η ώρα, στο εργατικό κέντρο, θα βρεθεί εκεί για να ενημερώσει τους πολίτες, μοιράζοντας τα φυλάδια μας με πανό για την ακρίβεια. Εκεί θα είμαστε για να δείξουμε ότι το πρόβλημα κάθε μέρα μεγαλώνει, είτε με το ρεύμα, είτε με τα σούπερ μάρκετ, είτε με τα ενίκια, είτε με όλα. Ο κόσμος έχει έρθει σε αδιέξοδο πλέον και πρέπει να αντιδράσουμε εχθές. Κυρίες και κύριοι, η Αγία Θεοδώρα, η γιορτή της Αγίας Θεοδώρα σήμερα. Η Αγία Θεοδώρα, το σκηνομά της βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας, στο Μητροπολιτικό Ναό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και με αυτό να κλείσουμε τη ροή του δελτίου μας.
μαγικός μαγνήτης, μας συνεκέντρωσε και πάλι, αγαπητοί μου αδελφοί, γύρω από τη μνήμη της. Και σήμερα ιδιαιτέρως χαίρομαι για την πολιτική συναξή σας, παρά το γεγονός του φόβου της πανδημίας, αλλά τον φόβο η πίστη τον υπερνίκησε. Πολύ μεγάλη η ευλογία για την ταπεινότητά του, για την ευγενική πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Δημενάρχη σας και προσκυνεστάτου και κατά πάντα αγαπητού μου αδελφού, Μητροπολίτη Κερκίας Παξών και Διαποδίου Δήσου κ. Νεκταρίου, να ευρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με εκείνον περιστικούντες το Ιερό Θυσιαστήριο και με την παρουσία των αδελφών συμπρεσβυτέρων και των διακόνων, των καλών κληρικών και συνεργών του στο γεώργιο της Ιεράς αυτής της Ιωτικής Επαρχίας, αναπέμποντες δέηση και ευχαριστία προς τον Θεό, καθότι κάθε θεία λειτουργία, όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, είναι και οικέσιος και ευχαριστήριος για αυτή τη μεγάλη σημερινή τιμή και χαρά, αλλά και παρακαλούνται σε αυτό υπέρ των ειδικών μας αναρτημάτων και των ειδικών μας αναρτημάτων, αγαπητοί μου αδελφοί συνεργαστές. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως για μία ακόμη μέρα τα καταγράψαμε και τα προσεγγίσαμε. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού και η διαφημίση. Σε λίγη ώρα ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Γενικά καλώς θα είναι αύριο Σάββατο ο καιρός στην Κέρκυρα με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με μικρή ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 2 μποφόρ, ενώ κατά διαστήματα θα επικρατήσει άπνοια. Τα ποσοστά υγρασίας θα διατηρηθούν σε πολύ αυξημένα επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα κυμανθούν από 71 έως 100%. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.